Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε για άλλη μια φορά στα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου Φλόρινας. Όλοι όσοι συμμετέχετε στις εκδηλώσεις του Δήμου και όλοι όσοι τις παρακολουθείτε. Θέλω να ευχαριστήσω για τη σημερινή βραδιά τον Αντιπεριφερειάρχη μας κύριο Στέφανο Μπύρο για τη συμμετοχή του Οδείου της Περιφερειακής Ενότητας και να πούμε ότι γίνεται μια εξαιρετική δουλειά εκεί. Το Διευθυντή του Οδείου, τον κύριο Κίτσο Βασίλη και τον υποδιευθυντή. Θα παρακολουθήσουμε σήμερα μια καλλιτεχνική βραδιά που θα ξεκινήσει με τη Μαντολινάτα του Οδείου, μια προσπάθεια του κυρίου Μούσκιου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα να ξαναδημιουργηθεί η Μαντολινάτα που υπήρχε στη Φλόρινα και νομίζω ότι ήδη έχει ξεκινήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Τη διδασκαλία και τη διεύθυνση της Μαντολινάτας έχει ο Βαγγέλης Καραμπέτσος και τους καλώ να ανέβουν πάνω για να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα. Στη συνέχεια θα έχουμε τη χοροδία του Οδείου της Περιφερειακής Ενότητας με την διεύθυνση τη διδασκαλία της κυρίας Ανδρέα Διδασκάλου, τη χοροδία του Καπί με τη διεύθυνση του κυρίου Βέρκα Γεώργιου και του κυρίου Καραμπέτσου Βαγγέλη και βέβαια του μαέστρου μας του Μίμη του Μούσκου. Και θα κλείσουμε με το συγκρότημα από την Αγία Πετρούπολη, του Ανατόλη Βοσνιάκοφ. Είναι από τον Δήμο που έχει αδερφοποιηθεί ο Δήμος Φλόρινας. Μέχρι να τακτοποιηθούν και οι μουσικοί μας, θέλω να καλέσω τη νέα πρόεδρο του νομικού προσώπου του Δήμου Φλόρινας, που ασχολείται με τα πολιτιστικά δρόμενα, σε συνεργασία με το Δήμο, να μας πει δύο πράγματα και ένα καλωσόρισμα. Κυρία Γαϊγάνη Τίτα Παναγιώτη. Καλησπέρα. Ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου μας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ σε αυτή στη σημερινή εκδήλωση. Το νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου μας είναι η υπηρεσία που μαζί με τον δήμαρχό μας, τον κύριο Γιάννη Βοσκόπουλο και τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον κύριο Άρη Αριστίδου, αναλαμβάνει τη διοργάνωση αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι, όπως αντίστοιχα και τις εκδηλώσεις του χειμώνα. Με αυτές τις εκδηλώσεις θέλουμε να δώσουμε έτσι ένα κίνητρο στους συμπολίτες μας να βγουν λίγο από την ρουτίνα και όλοι μαζί να έρθουμε εδώ να διασκεδάσουμε αυτές τις γλυκές βραδιές του Αυγούστου. Μια από τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας είναι η εύρυθμη λειτουργία του Καπί Φλόρινας, του οποίου τη χοροδία μαζί με τους εξαίρετους μουσικούς της και υπό τη διάθεση του μαέστρου της κύριου Δημοσθένη Μούσιου θα απολαύσουμε σήμερα. Επίσης, να ευχαριστήσω για τη συνεργασία και τη συμμετοχή της χοροδίας και της Μαντολινάτας του Οδείου της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, την κυρία Ανδρέα Διδασκάλου και τον κύριο Βαγγέλη Καραμπέτσο, που μας στηρίζουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Τέλος, θα ήθελα να καλωσορίσω μέσα από την καρδιά μου τους φίλους της Ρωσικής Αποστολής που έρχονται από μακριά, έρχονται από τον αδερφοποιημένο Δήμο Λεβάσοδο της Αγίας Πετρούπολης, και το συγκρότημα του Ανατόλη Βοσνιάκο, που μας τιμούν με την παρουσία του σήμερα, και να ψευχηθώ και σε αυτούς καλή διαμονή και να περάσουμε καλά στο φιλόξενο τόπο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Ξεκινάμε με τη Μαντολινάτα του Οδείου, υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Καραμπέτσου. Συνοδεύουν οι μουσικοί Τσότσος Γιάννης, Παπαστεργίου Γιάννης, Ζωγράφου Πετρίνα, Μπογδάνης Κώστας, Ιωαννίδης Κώστας και Ατύπης Βαγγέλης. Θα ακουστούν η Ξανθούλα, Γεια σου Χαρά σου Βενετιά, Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Καλή ακρόαση.
κάθε. Όχι, πολύ μου δεν είναι. Το χρέστο, το χρέστο. Χοροδία του Οδείου, υπό τη διεύθυνση της κυρίας Ανδρία Διδασκάλου, θα πει το κύριε, Αιλίντα Αμίγκα, Μαργαρίτα Μαγιοπούλα, Βυθιά και όλα καλά.
Yeah!